Δημήτρη Φαρόβα, σε πετύχαμε στο Καμαρίνι. Ναι. Μόλις τέλειωσε το τοκ-τοκ. Για να σε δούμε λοιπόν πώς φαίνεσαι. Τέλειωσε για σήμερα. Τέλειωσε για σήμερα. Ναι. Πόσο θα κρατήσεις? Θα είμαστε μέχρι 7 Ιανουαρίου του Αγιανιού, υποτίθεται, εκτός αν πάρουμε, που το ελπίζω, παράταση. Πέρυσι πήραμε 3. Έτσι ήταν δύο φορές το πράγμα. Φαντάζομαι, ναι. Φέτος πώς θα το... Ξέρω εγώ. 2-3 πάλι. Δεν ξέρω, ανάλογα με τον κόσμο. Σήμερα είχατε και ένα πάρα πολύ ωραίο happening πάνω στο το τέλος της παράστασης. Ναι, με τη μικρούλα. Με τη μικρή, ναι, ναι, ναι. Με την κόρη της Στέλλας, της Κωνσταπούλου, ναι. Έκλεισε ένα και ενός χρόνου το παιδάκι και έβλεπα εγώ, λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτή έχει γράψει το κοντέρ της ένα χρόνο και το δικό μας 55. Για πες μου λιγάκι αυτό το τοκ-τοκ, λοιπόν, το ψυχαναγκαστικό που το αναφέρουμε. Είναι μια παράσταση για όσους δεν ξέρουν, ένα γαλλικό θεατρικό έργο του Λοράν Μπαφή και αφορά 6 ανθρώπους που ο καθένας έχει διαφορετικό ιδεοψυχαναγκαστικό σύνδρομο, υπαρκτά είναι τα σύνδρομα. Όλοι έχουμε, εντάξει, ναι. Ξέρουμε αυτό. Εννοώ ότι δεν είναι στο μυαλό του συγγραφέα. Ναι, ναι. Εγώ έχω το Λατουρέ, ένα σύνδρομο που σε κάνει να βρίζεις σε ρήμη σου χωρίς να το θέλεις, κάνουν άσεμες χειρονομίες. Υπάρχει το τίκ της επαλήθευσης, ξέρεις αυτό που φεύγουμε, όχι, έκλεισε το δρομοσύμωνα ξανά μέσα, ήταν αυτό. Η παλιλαλία, που υπάρχουν άνθρωποι που λένε δύο φορές το κάθε πράγμα, την κάθε φράση, υπάρχει... Το οποίο το έχει στη συγκεκριμένη παράσταση η κυρία Ρόπα. Η Ρόπα, ναι, θα πω μετά για το κάστ. Ναι. Υπάρχει της... το σύνδρομο της μικροβιοφοβίας, αρρωστόφοβη, που είναι η Στελίτσα που λέγαμε πριν, η μαμά. Έχει και εσύ και αντισηπτικό χέριο. Ναι, ενώ του Σπυρόπουλου αυτά δεν είναι κανένα. Λοιπόν, και ο Κώστας είναι, έχει αριθμομανία, ο Σπυρόπουλος, άνθρωποι που μετράνε τα πάντα. Και ο Ιωάννης ο Αθανασόπουλος, που κάνει πώς λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι την ονομασία του. Που δεν πατάς σε γραμμές πάνω και έχει πρόβλημα με τη συμμετρία. Πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα. Όχι, κάνει έτσι. Δεν είναι το ίδιο αυτό. Και δεν πατάνε αυτό που είχε και ο Τζακ Νίκολσον στο. Καλύτερα δεν γίνεται. Α, ναι, 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 ναι. Καταπληκτική αυτή η ταινία. Ναι. Βέβαια, όλοι έχουμε. Εγώ έχω βρει, ας πούμε, στον εαυτό μου αρκετά από το κάθε σύνδρομο. Έχουμε μερικά στοιχεία, όλοι μας. Αυτό είναι το. Γιατί αφορά το σύγχρονο άνθρωπο. Όποιος και να έρθει, θα βρει, δηλαδή και για τον εαυτό του, θα βρει κάποια στοιχεία. Που εμείς το ονομάζουμε γούρια, το ονομάζουμε ξέρεις. Το ξέρουμε διάφορα. Αλλά είναι σε ήπια μορφή, ας πούμε, ιδεοψυχαναγκασμοί. Λοιπόν, εσύ είσαι. Είναι κομμωδία το έργο, έτσι, κατά βάση. Μην τρομάξει. Είναι κομμωδία, γελάει ο κόσμο σε καβίτη από την πρώτη στιγμή. Αλλά έχει βέβαια και λυρισμό, έχει και εντάσει. Έχει και την. Και προ το τέλο, λιγάκι την. Τη σοβαρότητά του, ας πούμε, το, ναι, ναι, ξέρεις, εκείνο το ότι μα σκέφτομαι... Το μήνυμα που θα περάσει αυτό είναι, είναι ότι μέσω της αγάπης γίνονται όλα, έστω για ένα δευτερόλεπτο, θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα... και αυτό είναι το... Και ο κόσμος συγκινείται εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτό. Το βλέπεις, ναι, ότι σταματάει το γέλιο... Λιγότερο, βεβαίως, αλλά είναι τόσο παστηθείος βομβαρδισμός από πριν, που εγώ περίμενα, ας πούμε, μέχρι και να... Εγώ συγκινιόμουν στις πρόβες, ας πούμε, που κάναμε. Ναι. Το δεύτερο μέρος που γίνεται η ανατροπή, με συγκινούσε πολύ και συνεχίζω ακόμη, αλλά έχουν δίκιο οι άνθρωποι γιατί γελάνε επί μια ώρα, μια μισή, οπότε είναι δύσκολο. Αλλά υπάρχει ησυχία, υπάρχει τέτοιο είναι. Ναι. Και υπάρχει ένα λυτρωτικό τέλος, αυτό δεν το λέμε. Δεν θα το πούμε. Δεν εννοείται. Κοίταξε, ναι, δεν είναι τυχαίο. Παίζεται, η παράσταση παίζεται 11 χρόνια στην Αργεντινή, 9 στην Ισπανία, 8 εδώ. Τα δύο τελευταία είναι τα καλύτερα γιατί είμαι κι εγώ. Όχι μόνο αυτό, γιατί έρχεστε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δηλαδή. Πέρσι βγήκε για πρώτη φορά από την Αθήνα. Ναι. Παράσταση, ξεκινήσαμε εδώ με Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε πολύ καλά. Πήραμε και 3 παρατάσεις, όπως είπε, και φέτος το ίδιο. Έτσι ξανάφατε κιόλα. Ναι. Πήγατε και ξανάφατε. Πήραμε 2 ή 3 παρατάσεις. Ναι, ναι. Εντάξει, το αγάπησε πολύ η Θεσσαλονίκη. Είναι και ο. Ο ρόλος του Κώστα του Σπυρόπουλου είναι ΠΑΟΞΙΣ, που είναι για ΠΑΟΞ στην πραγματικότητα Κώστας. Στην Αθήνα το παίζετε τι είναι? Το ίδιο. Α, και εκεί ΠΑΟΞΙΣ. Ναι, βέβαια. Αυτό δεν το ξέρω στα στοιχεία. Ναι, ναι, δεν αλλάζει. Από την αρχή είναι έτσι. Και πριν, γιατί κάτι ακούστηκε πέρυσι, γιατί είμαστε και λίγο εμείς, να λέμε και τα στραβά μας,
Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο ψιλοκαχύποπτοι. Λέγανε τώρα επειδή ήρθατε εδώ, κάνει τον ΠΑΟΚ και τον κάνει ο Κώστας. Ο ρόλος είναι αυτός του ταξιτζή που είναι ο παδός του ΠΑΟΚ από την 6-7 χρόνια πριν τα ξεκίνησε που δεν είχε καν στο μυαλό του τι θα βγει από την Αθήνα. Και είναι και ΠΑΟΚ και στην πραγματική του ζωή ο Κώστας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και το ξέφυγε σήμερα έτσι πολύ διασκεδαστικά το Σελέο και το ναι. Το έκανε. Θέλω να μου πεις λίγο για το cast, γιατί είναι ακόμα ναι, είναι, είναι σκηνοθεσία του Κώστα της Σπυρόπουλου και παίζει κιόλας, παίζω εγώ, παίζει η κυρία Ξαρόπα που είναι φέτος και μεγάλη μας τιμή και χαρά και έχει απογειώσει την παράσταση. Και το ευχαριστήκατε και εκείνη, το είδα πάνω σε σκηνή πάρα πολύ. Ναι, γιατί και νιώθηκε ασφαλής, είναι και ταλαιπωρημένη τελευταία η Χρύσα. Την έκανε και μια... Μας αγαπάει και νιώθηκε σίγουρη γι' αυτά και την έχουμε περιβάλει και εμείς με αγάπη. Την έκανε και μια πλάκα πάνω στη σκηνή του κ. Σπυρόπουλου σήμερα. Εντάξει, τέτοια έχουμε πολλά. Αυτά γίνονται, ναι. Και πρέπει να γίνονται. Έτσι, έτσι. Είναι η Μέρη Σταυρακέλη που έχει το... Παναγία Βασκόνα μας. Ναι, μια θεούσα και το τίκ της επαλήθευσης. Η Στελίτσα Υποστοπούλου που κάνει τη μικροβιοφοβική. Και τα ο Ιωάννης, Λαρισαία, ναι, που είναι από τη Λάρισα. Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, που έχει αυτό με τις γραμμές ο... Το ψυχαναγκασμό αυτό να δω. Ναι, όχι, προσπαθώ να δω το όνομά της της Μέλισσας. Ο Γιάννος. Από της Μέλισσας. Αυτή ξεχνάω κανέναν. Τα δύο παιδιά δεν είναι της Μονάχα που είναι η... Ναι. Του γιατρού η βοηθή. Και ο Δημήτρης και η Ευελίνα Καραπάνο, ναι. Που είναι η βοηθή. Είμαι και η βοηθή στην πραγματικότητα. Με χαρά περνάμε. Πόσα χρόνια είσαι, δύο χρόνια είσαι μόνο στην παράσταση. Εγώ ξεκίνησα πέρσι το χειμώνα. Από εδώ. Μετά παίξαμε στο Ήβη, το καλοκαίρι έγινε περιοδία, ξαναερχόμαστε εδώ. Ναι, το καλοκαίρι ξανά. Είναι 1,5 χρόνος, αλλά τρίτη σεζόν ουσιαστικά, γιατί ξέρεις, μετράει. Ναι, διαφορετικά. Σε μία χρονιά, δύο σεζόν. Αν παίζει και το καλοκαίρι. Ναι, σωστό. Το καλοκαίρι είχαμε άλλο θείος, όταν ήταν η Ιταλία Δραγούμη, η Φοφό, η Ντεμίρη. Και τώρα είμαστε. Είχατε παίξει στο θέατρο Δάσος, αν θυμάμαι καλά, το καλοκαίρι. Εδώ. Παίξαν όλοι, δεν θυμάμαι. Όχι, δεν έγινε το Δάσος. Δεν ήταν Δάσος και πού? Στο Δάσος ήταν. Τώρα σε γελάσω, Δάσος θυμάμαι εγώ, γιατί είχα έρθει και το Ήταν να έρθουμε στο Δάσος και δεν ήρθαν, δεν ξέρω τι έγινε. Για να βολεί μια ημερομηνία και ήρθαν ναι, μια άλλη. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ήταν οι εκλογές που θυμάμαι που Μπράβο, σας κάνανε... Μπράβο, λόγω αυτό, λόγω εκλογών. Αλλάξατε τις ημερομηνίες. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, το καλοκαίρι θα δούμε. Ναι. Και για πες τώρα, πώς τη βλέπεις αυτή την παράσταση, που έχεις και τον ιδιαίτερο έτσι, αυτό. Εγώ το απολαμβάνω, κοίταξε, παρότι είμαι και τεμπέλης και φλόρος, εισαγωγικά, γιατί αρχίζω το έργο και είμαι μέχρι το τέλος, δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές, είναι 6 άνθρωποι συνεχώς επί σκηνής. Ακριβώς, ναι. Επί 2 ώρες και το, αλλά ναι, δεν καταλαβαίνω πώς πάνε ο χρόνος, ειλικρινά, που δεν είμαι κιόλας, δηλαδή και με τους άγαμους φτιάχναμε τα νούμερα έτσι, ούτως ώστε να είναι 5-10 λεπτά και μετά μισή ώρα να φεύγουμε, να κατεβαίνουμε. Καλά, και ήταν και η μουσική που... Ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι δεν περίμενα να μην με κουράζει και μάλιστα το αντίθετο να το τελειώνει η παράσταση και να μην το καταλαβαίνω. Δεν κάνουμε διπλή φυσικά, που εγώ είμαι κατά ευτυχώς και ο Σπυρόπουλος. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε. Γιατί είναι... Όχι, μην το λες. Είναι ορισμένοι που έχουν παραστάσεις και πιο κουραστικές ακόμη. Άντε. Και κάνουν διπλές γιατί είναι μια βλακεία κατά την άποψή μου που έχει μείνει από. Δεν μπορεί να εξοντώνεσαι για 2 ώρες. Και με κάνει ένα τέταρτο κενό για να ξαναπέσει αυτό το πράγμα από την αρχή. Δεν θα είναι καλή η δεύτερη παράσταση με τίποτε. Και είναι ένα πράγμα που έχει να κάνει μόνο με τους παραγωγούς για να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Δεν μπορεί να κοπεί κατά την άποψή μου. Για τα λεφτά θα κάνει όλα που λέγεται το τραγούδι. Ναι, και έχετε ένα πολύ ωραίο μουσικό έτσι, πάντρεμα επάνω στη σκηνή. Ο καθένα που βγαίνει έχει το δικό του τραγούδι. Ναι. Και αυτό είναι το. Και το πιο λαλιά, και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει στο ψιάνο, που το έχουν προσαρμόσει πολύ ο Βασίλης ο Δαμπάογλος, Σπυρόπουλος δηλαδή είναι Θεσσαλονικιός. Η άλλη με τα μικρόβια είναι Λαρισαία με την προφορά της. Ναι, έχει. Πάντως εγώ εκείνο που είδατε την πρώτη στιγμή ο κόσμος γελάει. Ναι. Στην αρχή λες, εντάξει, είναι οι ατάξεις που πέφτουν. Μα αφορά, ο Γρηγόρια αφορά πολύ. Είναι δύσκολο δηλαδή. Δεν αφορά μια πολύ μικρή κατηγορία θεατών, ας πούμε, και ανθρώπων, να το πω έτσι γενικότερα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο καθένας, πέρα και από τις ηλικίες, βρίσκει κοινά στοιχεία και αφορά μεγάλη γκάμα. Ας πούμε, είναι διασκεδαστικό, είναι έξυπνα γραμμένο, είναι γρήγορο, είναι πολύ καλά προσαρμοσμένο, πολύ καλά σκηνοθετημένο.
Δεν λείπει κάτι, ας πούμε. Εμείς έχουμε κέφι, το αγαπάμε, το προστατεύουμε. Και αυτό φαίνεται και προς τα έξω, περνάει δηλαδή. Ναι. Ό,τι φαίνεται, φαίνεται. Ναι. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος, γελάει έτσι κι αλλιώς. Mm. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τα... Καλές γιορτές, καλή χρονιά και να είμαστε αισιόδοξοι. Καλές γιορτές, καλή χρονιά. Επίσης.